Πάμε. Δεν πρέπει να κρυώσεις λίγες ώρες πριν παντρευτείς. Είναι από την κύρια είσοδο για να μην χαλάσει το προξενιό, αλλά ο δικός έχει το κλειδί, βλέπεις, στην αστυνομία. Τι εννοείς? Τίποτα, άστο. Να έχουν δάκρυ τη χαρά. Φύλα με, σαλπάρω και χάνομαι. Κοίτα με, πετώ να σε βρω. Άννα, τι κάνεις εδώ? Ήρθα να επιστρέψω το δώρο στην κυρία Τσακίρη. Εσύ δεν παντρεύεσαι σήμερα? Παντρευόμουν. Τι παντρευόσουν, τι εννοείς? Αναβλήθηκε ο γάμος. Γιατί? Ωραίος είσαι εσύ. Ρωτάς γιατί, ειδικά εσύ. Μάθει τίποτα ο Μίλτος? Όχι, Λαερτή, εγώ ανέβαλα το γάμο. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Για σένα. Ορίστε. Άσε με, σε παρακαλώ. Εξήγησε μου, τι είπες? Τίποτα. Ανά, σε παρακαλώ. Νόμιζα ότι αν παντρευόμουν θα το ξεπερνούσα. Ποιο? Αυτό. Αυτό? Απλώς χθες μετά το σινεμά συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό στο Μίλτο. Δεν μπορώ να τον παντρευτώ ενώ έχω αρχίσει να ερωτεύω με κάποιον άλλον. Ερωτεύεσαι? Σου ζήτησα να φύγουμε μαζί. Ρε Λαερτή, δεν θα οδηγούσε πουθενά. Ίσως αν ήταν πιο κατάλληλη στιγμή, αν είχαμε καλύτερο συγχρονισμό, ίσως να σε ακολουθούσα. Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Άννα, άκουσέ με. Το σταματάμε εδώ. Ό,τι και αν είναι αυτό που έχει ξεκινήσει μεταξύ μας, από σήμερα τελειώνει. Δεν θα πεις ότι εσύ μπορείς να το κόψεις μαχαίρι. Αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ. Μπορούμε, δεν μπορούμε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Το καταλαβαίνεις ότι πριν σε γνωρίσω ήμουν ευτυχισμένη με έναν άλλον άντρα. Και ήρθες στη ζωή μου και μου ανέτρεψες τα πάντα. Μου λες ότι δεν είσαι ευτυχισμένη με τον Μίλτο? Σου λέω ότι πρέπει να ξεκινήσω μαζί του από την αρχή. Και θέλω να με βοηθήσεις κι εσύ σε αυτό, σε παρακαλώ. Θέλω να μείνεις μακριά μου. Και θα κάνω κι εγώ το ίδιο. Δεν θέλω να έχουμε καμία επαφή πια. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό εδώ, έλα. Ρε Λαερτή, δεν καταλαβαίνεις τίποτα από ό,τι σου λέω. Παρακαλώ. Τόσο πολύ χαίρεσαι που με βλέπεις. Συγγνώμη, είναι το πιο χαρούμενο που έχω. Ο Ηρακλής πώς είναι? Κακό σκυλί, ψόφο δεν έχει. Μη μιλάς έτσι. Μια χαρά είναι. Εσύ, είσαι καλά? Ναι. Τα σκεφτόμουν. Άντε πάλι. Κι εγώ αυτό ακριβώς είπα, άντε πάλι, όλο εκείνη θα σκέφτεσαι. Σε παρακαλώ, μην αρχίζεις. Εσύ δεν με σκέφτεσαι. Σε παρακαλώ, μη με αναγκάσεις να φύγω από εδώ. Την έχω ανάγκη αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, δεν με σκέφτεσαι καθόλου, καθόλου? Όχι, καθόλου. Ειλικρινά. Και θα σου πρότεινα να κάνεις και εσύ το ίδιο. Λίγο δύσκολο. Έχω αποφασίσει να ζήσω τη ζωή μου με το Μίλτο. Τελειώσαμε! Ωραία. Τελειώσαμε. Σου πει τίποτα ο Μίλτος για την ιστορία του Ηρακλή? Ο Μίλτος δεν μιλάει ποτέ για τη δουλειά του. Τι? Σε κοιτάζω. Είσαι τόσο όμορφη. Α, δεν πάμε καλά. Καθόλου καλά. Ανά. Σε παρακαλώ, μπες στα μάξι, θέλω να σου μιλήσω. Δεν πάω πουθενά, φύγε, σε παρακαλώ. Είναι σοβαρό, μόνο για λίγο.
Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Δεν έχεις καμία δουλειά εδώ πέρα. Σου έχω εξηγήσει χίλιες φορές ότι έχουμε τελειώσει. Σε λίγο θα έρθει ο Μίλτος. Σε παρακαλώ, άκουσε με. Δύο λεπτά μόνο μπορείς. Ωραία, λέγε, τι θέλεις. Θέλω να ξέρεις κάποια πράγματα, να τα μάθεις από μένα. Κάποιοι προσπαθούν να με μπλέξουν σε πολύ βρώμικες υποθέσεις. Φόνους, απόπειρες. Θέλω να ξέρεις πως εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Ό,τι και σου πει ο παρολίγων άντρα σου. Πάλι ανακατεύεις το Μίλτο. Μα είναι ανακατεμένος. Ό,τι και αν ακούσει από αυτόν, ό,τι και αν μάθει από οποιονδήποτε, εγώ δεν έχω καμία σχέση, δεν έχω καμία ανάμνηξη. Σε παρακαλώ, πίστεψέ μου. Οκ. Σε άκουσα. Αλήθεια. Δεν μου απάντησες. Με πιστεύεις? Τι σημασία έχει, τι πιστεύω εγώ? Και εμένα έχει. Και πολύ από οτιδήποτε. Γιατί? Τι γιατί? Γιατί σε αγαπάω. Που να βρω γαλήνη στον άδεια να θέλω. Πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω.